Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή, ώρα Μεσσηνίας, εδώ πάντα από το Ιόνιαν. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη βράδυ για να κάνουμε ένα ταξίδι στον όμορφο νομό Μεσσηνίας και να μάθουμε πάντα κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, κάτι που αξίζει να ανακαλύψουμε για την περιοχή. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Μεσσήνης, τον κύριο Αθανασόπουλο, να δούμε τι του άφησε η εκλογική διαδικασία, ποιοι είναι οι στόχοι πλέον για το μέλλον. Πλησιάζει μάλιστα και η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια πώς θα περνάνε εκεί στην Μεσσήνη τώρα τις γιορτές. Θα πάμε φυσικά στην Καλαμάτα, στις ωραίες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής εν ώψη Χριστουγέννων. Θα μάθουμε πώς θα ξεχωρίσει η πιο ωραία έτσι βιτρίνα και τι ακριβώς θα συμβεί για τα Χριστούγεννα και πολλά πολλά ακόμα μέσα στην εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Δήμαρχο Μεσσήνης, να τον καλωσορίσουμε, να του ευχηθούμε και εμείς εδώ από την εκπομπή καλή θητεία. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κυρία Πατερνού. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια δημιουργική όπως πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή έτσι ξεκίνησα, έτσι θέλω να προχωρήσουμε και μαζί. Τι σας άφησε η εκλογική διαδικασία? Ήταν περίοδος, φαντάζομαι, με στρες, με άγχος. Δεν ξέρω πώς το χειριστήκατε εσείς. Εμείς τουλάχιστον και ως δημοσιογράφοι αυτόν τον παλμό παίρναμε από κάθε υποψήφιο. Αλλά φάνηκε ότι στη Μεσσήνη τα πράγματα ήταν προδιαγεγραμμένα με κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτή τη φορά, όταν είσαι εν ενεργεία δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή και κατεβαίνεις πάλι να διεκδικήσεις για άλλη μια φορά το Δήμο, είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί είχαμε ναι μεν την προεκλογική περίοδο και όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να εκθέσουμε στους πολίτες το πρόγραμμά μας για την επόμενη περίοδο, για την επόμενη πενταετία. Όμως ταυτόχρονα πολλές ώρες την ημέρα αναλωνόμασταν με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με τα έργα. Δεν σταματήσαμε και το είχα πει από την πρώτη μέρα της προεκλογικής περίοδου. Δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα να δουλεύουμε σε αυτά που είχαμε σχεδιάσει, σε έργα που υλοποιούμε, σε δράσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει και ταυτόχρονα είχαμε και την καμπάνια για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, τις επισκέψεις, όλες τις δημοτικές κοινότητες για το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Πάντως εμείς θα πορευτούμε και την επόμενη πενταετία πάνω στις ράγες που είχαμε βάλει, πάνω στους στόχους που είχαμε θέσει την προηγούμενη τετραετία και θεωρώ ότι οι στρατηγικοί άξονες στους οποίους είχαμε επενδύσει και πάνω στους οποίους είχαμε κινηθεί είχαν αποτέλεσμα, έχουν αποδώσει καρπούς και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, πέρα από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας ψήφισε, εγώ εκλαμβάνω αυτή την εμπιστοσύνη με δύο ερμηνείες. Η μία είναι η ερμηνεία ότι μας επιβραβεύουν για το έργο που έχουμε κάνει, αλλά το άλλο είναι η ευθύνη, γιατί μας εμπιστεύονται να συνεχίσουμε την επόμενη πενταετία και είναι οι προσδοκίες που έχουν από εμάς. Και αυτό κρατάω πρώτο, οι προσδοκίες του κόσμου για την επόμενη πενταετία, από τη Δημοτική Αρχή τη δική μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα, αλλά και να δημιουργούμε και ένα όραμα αναπτυξιακό για την περιοχή. Την αλήθεια αυτό που πήρατε πιο πολύ ως feedback, ας το πω έτσι, απλά από τον κόσμο που συναντούσατε, γιατί πάντα οι εκλογές είναι και μια ευκαιρία και για τον κάθε υποψήφιο, πόσο μάλλον και για έναν δήμαρχο, να έρθει κοντά ξανά με τους πολίτες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν τρέχει καθημερινότητα και εσείς βρίσκεστε στο γραφείο σας, δεν έχετε ίσως την ευκαιρία να μιλήσετε τόσο συχνά με τόσο πολύ κόσμο, να βρεθείτε σε κάθε χωριό, να αντιληφθείτε τα προβλήματα πραγματικά από κοντά. Τι σας είπαν όταν έτσι είχαν την ευκαιρία να σας συναντήσουν? Κοιτάξτε να δείτε, το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, το οποίο μου έλεγαν και όλοι οι πολίτες, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά, ότι τα χωριά ερημώνουν. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και το δημογραφικό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από τους Δήμους και τις περιφέρειες, αλλά με κεντρικές πολιτικές. Εμείς το έχουμε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή και προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέα ζευγάρια, νέους ανθρώπους να επαναπατριστούν ή να έρθουν να εργαστούν και να μείνουν στην περιοχή μας. Και όλο αυτό είναι αρκετά σύνθετο. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες σε επίπεδα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού,
ώστε να μπορέσουν να έχουν κάποιο κίνητρο να μείνουν στην περιοχή και να εργάζονται όχι μόνο στο Δήμο Μεσσίνης, αλλά και λίγο στο νομό Μεσσηνίας. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο ακούγαμε στις επαφές με τους πολίτες. Όμως τα προβλήματα τα καθημερινά τα οποία μας απασχολούν και δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα να είμαστε σε επαφή είναι τα προβλήματα της αγροτικής οδοποίησης, ειδικά τώρα που είναι η περίοδος της ελαιοσυγκομιδής. Αλλά και τα προβλήματα, τα ζητήματα μάλλον θα έλεγα, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου. Υπάρχει προβληματισμός στον κόσμο, ένας προβληματισμός ο οποίος είναι υγιής, θα ήθελα να πω, γιατί όλοι περιμένουμε την ανάπτυξη που θα έρθει στον τόπο τα επόμενα χρόνια από τις μικρές και τις μεγάλες επενδύσεις και όλοι αναρωτιούνται πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτή την ανάπτυξη και το μεγάλο τουριστικό ρεύμα που θα έρθει την επόμενη πενταετία. Και πάνω σε αυτό εμείς έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο πορευτήκαμε την προηγούμενη τετραετία και πάνω σε αυτό κινούμαστε με μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός του Πεταλιδίου, όπως είναι οδικά δίκτυα, όπως είναι το έργο το μεγάλο, το εθνικό που γίνεται από το Υπουργείο, το Καλαμάτα Ριζόμυλος Φίλος Μεθόνη, όπως η βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού που έχει ξεκινήσει, που υλοποιείται από την περιφέρεια και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην Αρχαία Μεσσίνη. Όλα αυτά είναι μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα δώσουν μία άλλη προοπτική στον τόπο και θα πορευτούν παράλληλα με την ανάπτυξη μέσω των τουριστικών επενδύσεων. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στις τουριστικές επενδύσεις, πράγματι ο νομός συνολικά Μεσσηνίας, πόσο μάλλον έτσι και ο Δήμος ο δικός σας, μετά και την επένδυση του Κώστα Ναβαρίνο, έχει αλλάξει, θα λέγαμε, οπτική όσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στοχεύεται πάρα πολύ στο κομμάτι του τουρισμού. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχουν υποδομές, είπατε ήδη κάποια πράγματα τα οποία διορθώνεται για να μπορέσει να προχωρήσει έτσι σωστά, θα λέγαμε, υποδοχή όλων αυτών των τουριστών. Αλλά και ο κόσμος, εννοώ οι ίδιοι οι Μεσσίνοι, είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν, να υποδεχθούν, να εξυπηρετήσουν ένα μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Προετοιμαζόμαστε, κυρία Πατρινού, σε αυτή την κατεύθυνση και με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον επαγγελματικό κόσμο. Μιλάμε και λέμε τι ακριβώς ζητούν οι τουρίστες από τους εγχώριους ή από τους ξένους, ώστε να τους αρέσει μια περιοχή και να συνεχίζουν να έρχονται. Εμείς βελτιώνουμε το κέντρο της πόλης της Μεσσίνης μέσα από το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου με ένα μεγάλο εύρος αναπλάσεων, το οποίο θα διευκολύνει και θα ευνοήσει την προσβασιμότητα. Όλα αυτά είναι ευθύνη του Δήμου, η καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, να υπάρχει νοικοκυρεμένη πόλη, να υπάρχει μια αυταξία. Όλα αυτά είναι στην δική μας αρμοδιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε ώστε να κάνουμε πιο φιλικό το περιβάλλον στην πόλη της Μεσσίνης, στην πρωτεύουσα, αλλά και στις περισσότερες στις παραλιακές περιοχές. Από εκεί και μετά και ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι το τουριστικό ρεύμα δεν έρχεται και μένει. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε προσαρμοσμένοι στις νέες απαιτήσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον τουρισμό στην περιοχή μας. Και πράγματι, όπως είπατε, η Κώστα Ναβαρίνο είναι μια επένδυση στην περιοχή της Πύλου που έχει άλλαξει τα δεδομένα της Ελλάδας. Μπήκε στον χάρτη τον τουριστικό, στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η ίδια επένδυση, την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, γίνεται εδώ στην περιοχή τη δική μας. Είναι όλα έτοιμα. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει η πρώτη μονάδα στην Βελίκα, 500 περίπου κλινών, ώστε και θα γίνει κάτι αντίστοιχο και καταλαβαίνετε τον όγκο του τουριστικού ρεύματος που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Παράλληλα όμως αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, πολύ μεγάλες επενδύσεις, ευνοούν και τις μισές και τις μεσαίες επενδύσεις και τις μικρότερες. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά γης, για να επενδύσει κάποιος σε μικρά καταλήματα μικρού αριθμού, 20 κλινών με ενοικιαζόμενα, αλλά και στην επένδυση της εξοχικής κατοικίας από κάποιους ιδιώτες. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε, μας προβληματίζουν ευχάριστα θα έλεγα και προσαρμόζουμε και εμείς τις πολιτικές μας να ευνοήσουμε αυτές τις επενδύσεις.
Μακάρι πραγματικά να κυλήσει σωστά όλο αυτό και να μην υπάρχουν προβλήματα περισσότερο στο κομμάτι των υποδομών, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα ήθελα να έρθουμε λίγο στην εποχή που διανύουμε τώρα. Είμαστε μία ανάσα πραγματικά πριν από τα Χριστούγεννα και βλέπουμε και ωραίες δράσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο για τους κατοίκους έτσι, κατά κύριο λόγο της περιοχής. Ανάψατε και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι η Μεσίνη ένας προορισμός ακόμα και τώρα, δηλαδή μέσα στο χειμώνα. Βεβαίως και είναι τουριστικός προορισμός. Θα ήθελα να πω ότι φέτος κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία μας, τον Εμπορικό Σύλλογο που έχει κυρίαρχη θέση σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε ώστε να μπορέσουμε να γίνει το Εμπορικό Κέντρο ελκυστικό της πόλης Μεσίνης για τους επισκέπτες όχι μόνο της περιοχής δικής μας αλλά και της ευρύτερης. Προχτές ανάψαμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν μια εκδήλωση πολύ ωραία, συμμετείχαν πολλά μικρά παιδιά και αυτό ήταν το ευχάριστο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε όλους τους συλλόγους οι οποίοι έκαναν έκθεση των χειροποίητων προϊόντων τους και τις επόμενες μέρες έχουμε και άλλες δράσεις και να ξέρουμε ότι τα Χριστούγεννα είναι επικεντρωμένα στα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Και στους μικρούς και στους μεγάλους, αλλά περισσότερο στα μικρά παιδιά να χαρούν και αυτά και να νιώσουμε όλοι μαζί το πνεύμα του Χριστουγέννου. Είναι μέρες αγάπης, είναι μέρες αλληλεγγύης και οι κοινωνικές δομές του Δήμου έχουν στρέψει το βλέμμα τους και στην εξυπηρέτηση, αν θέλετε, και κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τα βασικά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και γι' αυτό μεριμνά ο Δήμος με τον κατάλληλο τρόπο ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μην στερηθούν κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ειδικά τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να είναι γιορτινές, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι κάποιοι δεν έχουν όλα όσα θα έπρεπε, οπότε οι υπόλοιποι οφείλουμε έτσι κάπως να τους βοηθήσουμε, να τους τα εξασφαλίσουμε για να περάσουμε όλοι χαρούμενες γιορτές. Επειδή είπατε για τα παιδιά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το νέο νηπιαγωγείο το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα και είναι μία ένδειξη και έτσι της, θα λέγαμε, νέας οπτικής της δικής σας, στο επίκεντρο της οποίας βάζετε τα παιδιά, αλλά και για το θέμα που λέγαμε για το δημογραφικό, μόνο αν υπάρχουν πάλι υποδομές σωστές, καλά σχολεία, καλοί τρόποι έτσι ώστε να μπορεί να ενισχυθεί η οικογένεια και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα σας, στη Μεσίνη, θα μπορέσει να λειτουργήσει και ίσως να λυθεί έτσι το δημογραφικό πρόβλημα και να μην υπάρχει ερήμωση των χωριών. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια και για το νέο αυτό νηπιαγωγείο. Ήταν μια ευχάριστη μέρα πριν λίγες μέρες που εγκαινιάσαμε τη νέα πτέρυγα του δεύτερου νηπιαγωγείου. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός και εγώ το χαρακτήρισα σαν τον καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο για τα παιδιά και για τους γονείς της περιοχής. Κοιτάξτε, πριν 4 χρόνια είχα επισκεφτεί σαν νέος δήμαρχος στο νηπιαγωγείο και είχα διαπιστώσει την ασφυξία με την οποία δούλευαν εκεί οι εκπαιδευτικοί και τα παιδάκια. Μάλιστα είχαν την αίθουσα των καθηγητών, των νηπιαγωγών, την είχαν διαμορφώσει σε αυτοσχέδια αίθουσα δασκαλίας. Εμείς με τους συνεργάτες μου τότε ξεκινήσαμε την προσπάθεια, βρήκαμε ανταπόκριση από την ΚΤΥΠ ΑΕ, τον κύριο κατασκευαστικό βραχίωνα του κράτους σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα υγείας, σε θέματα δικαιοσύνης και σε θέματα πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, διευθύνοντας σύμβουλος στην ΚΤΥΠ ΑΕ είναι ο κύριος Αθανάσιος Γιάνναρης, ο οποίος είναι και συμπολίτης μας και αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας μαζί με τον πρόεδρο, τον Δήμο Κατσίπο, και μέσα σε 4 χρόνια είχαμε την κατασκευή καινούργια πτέρυγα στο δεύτερο νηπιαγωγείο. Είναι ένα νηπιαγωγείο το οποίο με αυτή την πτέρυγα του δόθηκε δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα πολυδύναμο νηπιαγωγείο, το μοναδικό στον ομό Μεσσηνίας. Τώρα φιλοξενεί 84 παιδιά, έχει 9 καθηγητές. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κυψέλη μάθησης, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την υποδομή να αναπτυχθούν και άλλες δράσεις πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αυτό που σας είπα. Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε ξεκάθαρη πολιτική προτεραιότητα για μας η αναβάθμιση και αν είναι δυνατόν και η δημιουργία νέων υποδομών στα ζητήματα
παιδείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού. Και σε αυτά τα τρία έχουμε πετύχει έργα με μοναδικό σκοπό να καταφέρουμε νέα ζευγάρια να μείνουν στην περιοχή μας, να μην στερούνται των βασικών αυτών υποδομών, όπως είπατε κι εσείς, και είναι, αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για αυτούς να μείνουν στην περιοχή μας, έχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς. 21 Δεκέμβρη, κύριε Δήμαρχε, η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Να κλείσουμε με αυτό, λοιπόν. Πλησιάζουν οι μέρες. Ποιοι είναι οι στόχοι για αυτό το νέο Δημοτικό Συμβούλιο? 21 Δεκεμβρίου έχουμε την ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας από 1η-1η. Η νέα Δημοτική Περίοδος ξεκινάει 1η-1η του 2024. Εμείς είμαστε εναρμονισμένοι στο σχέδιο που έχουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Έχουμε ένα τρίπτυχο: οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική ευημερία. Αυτά τα τρία είναι στο μικροσκόπιό μας. Δουλεύουμε με μεγάλα έργα υποδομής, είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια, είτε από τα Υπουργεία, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε και αναζητούμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του Δημότη. Άρα έχουμε δύο κατευθύνσεις: την καθημερινότητα και τα μεγάλα έργα που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη. Βέβαια, οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηθεί η ανάπτυξη της περιοχής τα επόμενα χρόνια είναι ο πρωτογενής τομέα και ο τουρισμός. Και σε αυτά τα έργα δημιουργούμε υποδομές ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους αγρότες μας, αλλά και το τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας, την ώρα Μεσσηνίας. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε, καλές γιορτές. Εσείς και έναν ευτυχισμένο 2024, να δώσει σε όλο τον κόσμο υγεία και προκοπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς την πολύ ωραία μας βόλτα και θα πάμε στην Καλαμάτα, καθώς στον Εμπορικό Σύλλογο της περιοχής αποφάσισαν να κάνουν κάτι πραγματικά διαφορετικό. Βέβαια, θα μου πείτε, το είχαν ξανακάνει και πέρυσι, ναι, αλλά κάθε φορά είναι αλλιώς, γιατί κάθε φορά η έμπνευση είναι διαφορετική. Θα γιορτάσουμε και πάλι τα Χριστούγεννα, διαλέγοντας την καλύτερη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει μια βιτρίνα να ξεχωρίζει? Είναι η έμπνευση, είναι τα στολίδια, είναι ο τρόπος με τον οποίο, δεν ξέρω, προωθούν καλύτερα τα προϊόντα τους? Θα μας το απαντήσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, ο κύριος Γιώργος Εγκλέζος, είναι μαζί μας, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε και τα κριτήρια, κύριε Εγκλέζο, πίσω από τέλος πάντων αυτό το διαγωνισμό. Υπάρχει κριτική επιτροπή? Πώς θα δοθεί το πρώτο βραβείο? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ των προτέρων χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως πολύ καλά τα προείπατε, μόνο δεν είναι πέρυσι, είναι και πριν τον COVID έχει ξεκινήσει. Ήταν και πριν τον COVID. Ωραία. Σωθεσμός. Είναι μια ενέργεια την οποία κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια. Βέβαια, προείπα, ο COVID μας την έκοψε λιγάκι. Τη συνεχίζουμε και τη συνεχίζουμε κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερα. Και είναι μια ενέργεια η οποία μέσα από τα πολύ όμορφα είδη καταστήματα τα οποία έχει τα τελευταία χρόνια η Καλαμάτα, είναι μια ενέργεια η οποία προσπαθούμε να την αναδείξουμε, ειδικά τώρα τις γιορτές, να δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο πνεύμα αυτές τις ημέρες που τόσο πολύ ο κόσμος τα χρειάζεται. Και βέβαια είναι και η ανάδειξη της τοπικής αγοράς μέσα από αυτή την ενέργεια την οποία πραγματοποιούμε. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο μέσα από αυτή την ενέργεια, πάλι όπως προείπα, να έρθει, να δει τις βιτρίνες, να τις απολαύσει και ενδεχομένως να μπει και μέσα στα καταστήματα και να κάνει και τις αγορές του. Ο κόσμος αποφασίζει τελικά ή υπάρχει κριτική επιτροπή? Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Κάθε χρόνο προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε λιγάκι, να το διαφοροποιήσουμε όλο αυτό και βλέπουμε ίσως καμιά φορά και τις παθογένειες τις οποίες μπορεί να υπάρχει σε αυτό το διαγωνισμό. Διότι ο σκοπός μας βέβαια δεν είναι τα βραβεία τα οποία θα δοθούν στους συναδέλφους. Ο σκοπός μας εμάς σαν Διοικητικό Συμβούλιο είναι να δώσουμε ένα εύνασμα στους συναδέλφους, αυτό το οποίο πραγματοποιούν πάρα πολύ όμορφα, να το βγάλουμε προς τα έξω, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά να το αναδείξουμε όπως και εσείς τώρα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, το αναδεικνύεται και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να μπορέσει να απολαύσει αυτές τις πραγματικά πανέμορφες βιτρίνες και να γενικά να περιδιαβεί την πόλη, η οποία είναι όμορφα, στολισμένη και όχι μόνο. Τώρα, φέτος σκεφτήκαμε ότι ένας πολύ σοβαρός και αξιόλογος κριτής είναι το ίδιο το κοινό, οι ίδιοι οι καταναλωτές.
οι οποίοι περιδιαβαίνοντας την πόλη, τα τοπικά καταστήματα, θα έχουν την ευκαιρία και να περάσουν έξω από τις βιτρίνες και ο καθένας ας θεωρήσει ποια είναι η πιο όμορφη και να μπορέσει να μπει μέσα στο kalamatachristogina.gr και να μπορέσει να ψηφίσει και να δώσει την άποψή του για ποια βιτρίνα του αρέσει περισσότερο. Α, οπότε είναι εντελώς δημοκρατικό, δηλαδή ο καθένας μπαίνει στο site και ψηφίζει τη βιτρίνα που ξεχώρισε και που του άρεσε. Ακριβώς. Εσείς έχετε ξεχωρίσει. Δεν είναι μόνο το κοινό. Έχουμε βέβαια και την κριτική επιτροπή, αλλά βέβαια φέτος προσθέσαμε και το κοινό, το οποίο για μας ίσως είναι η σημαντικότερη άποψη για τα ποια θα είναι η καλύτερη βιτρίνα την οποία θα μπορέσει το ίδιο το κοινό να διαλέξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω αν εσάς σας έχει κάνει κάποια εντύπωση. Και τι είναι αυτό τέλος πάντων που κάνει μια βιτρίνα διαφορετική. Είναι ο στολισμός, είναι η ιδέα, δηλαδή μπορεί να δούμε και κάποια πολύ διαφορετική ιδέα για να προσεγγίσει κανείς τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Περιδιαβαίνοντας την πόλη και τα τοπικά καταστήματα, θα δείτε ότι κάθε ένας συνάδελφος έχει στολίσει το κατάστημά του ανάλογα με την ιδέα του, ανάλογα με το πνεύμα των εορτών και όπως θεωρεί ότι μπορείτε να την αναδείξει καλύτερα. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω και ο κόσμος περνώντας αλλάζει και η ψυχολογία, να ξέρετε, σε όλο αυτό. Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, θα το έλεγα έτσι. Κάθονται τα παιδάκια στα καταστήματα και χαζεύουν τον Άγιο Βασίλειο που υπάρχει, τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Και έτσι δημιουργείται ένα τελείως διαφορετικό και όμορφο πνεύμα στην όλη ιστορία της Καλαματιανής αγοράς. Και το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, να ξέρετε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Ελλάδα φέτος, γιατί το βλέπαμε πάντα στο εξωτερικό να στολίζουν πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι όσο πάμε και εμείς, στολίζουμε πάντα πιο νωρίς. Δηλαδή, έρχεται και κάπως εμπεδώνεται σε όλους η ανάγκη να θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, γιορτινά. Μπας και μας αλλάξει και εμάς η ψυχολογία μας τώρα, γιορτάρες μέρες. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και θεωρώ ότι ο Δεκέμβριος γενικά είναι ένας μήνας εορτών. Μπαίνουμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλάζει και ο χρόνος, οπότε προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας όλο αυτό το μήνα να προσπαθήσουμε στον κόσμο, στον καταναλωτή, στους επισκέπτες, να του αλλάξουμε λίγο τη διάθεση που τόσο πολύ τη χρειάζεται μέσα από όλα αυτά που περνάμε καθημερινά, τις δυσκολίες, τις οικονομικές δυσκολίες. Είναι μια περίοδος δύσκολη και θέλουμε εμείς αυτό το μήνα να τους τραβήξουμε λίγο την προσοχή και να φύγουν από τα καθημερινά προβλήματα που έχουν. Να ρωτήσω πώς πάει μέχρι τώρα η κίνηση, δηλαδή τι έχετε καταγράψει. Έχει κόσμο η Καλαμάτα, αλλά όχι κόσμο απλά να κάνει βόλτες, να αγοράζει κιόλας, να ψωνίζει. Κοιτάξτε, όπως όλοι ξέρουμε, περάσαμε ένα 2023 δύσκολο. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η Καλαμάτα, ούτε η ευρύτερη περιοχή, αλλά όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό την κατάσταση. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Αυτό το τελευταίο τρίμηνο, να αναφερθώ, είχαμε μια αγορά η οποία ήταν πραγματικά πεσμένη, δεν θέλω να το κρύψω. Νομίζω ότι συμβαίνει παντού αυτό. Φέτος η ελοκομική περίοδος είναι πάρα πολύ περιορισμένη, λόγω μη καρποφορίας των δέντρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά η Μεσσηνία ζει μέσα από την ελοκομική περίοδο. Είναι να προσφέρει σε μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ του νομού το εισόδημα του ελαιολάδου. Αυτό φέτος δεν θα συμβεί κατά κόρον. Το μόνο που μπορεί να σώσει λίγο την κατάσταση είναι οι τιμές τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο, αλλά και πάλι ίσως η ποσότητα δεν θα φτάσει ώστε να καλύψει τυχόν ανάγκες τις οποίες έχει ο νομός. Γιατί μιλάμε σε επίπεδο νομού, τα χρήματα είναι πολλά που παράγονται μέσα από το ελαιόλαδο και όπως καταλαβαίνετε ένα μέρος μένει στο νομό και αυτό είναι όλα τα χρόνια θα ήθελα να πω ότι μας έκοβε το χειμώνα. Γιατί αλήθεια είναι αυτό, χειμώνα, αλήθεια. Δύσκολο, οπότε η ελαιοπαραγωγή ήταν ένα μέσο το οποίο οικονομικά όλη η αγορά της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής είχε ένα επιπλέον έσοδο αυτό το διάστημα που υπάρχει και μία αγρανάπαυση κατά μία έννοια.
Και τώρα μην ξεχνάμε, κύριε Γκλέζο, το θέμα του νέου φορολογικού, που και αυτό νομίζω ότι ήρθε σαν ένα χαστούκι, θα μου επιτρέψετε να πω, στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί αλλάζει, όπως και να το κάνουμε, την συνθήκη. Μέχρι τώρα είδαμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχε και ο κόσμος της Καλαμάτας φυσικά. Δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε χειριστεί και αφού γκραστεί και από τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ήρθε κεραυνό σε νεθρία. Τουλάχιστον ειδικά στον κόσμο που εμείς εκπροσωπούμε, στο λιανικό, το εστεγασμένο εμπόριο. Και βέβαια μας ενόχλησε πάρα πολύ, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αυτό το οριζόντιο το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να φορολογήσει τους συναδέλφους, τη στιγμή που το λιανικό εμπόριο εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μπει στη διαδικασία της ηλεκτρονικής πια φορολόγησης. Νομίζουμε ότι δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψουμε δεκαετίες πίσω και να έχουμε στην ουσία δύο είδων φορολογήσεις. Το ένα είναι το τεκμαρτό και το άλλο είναι το κανονικό με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, με τη διασύνδεση των BOS, με όλη αυτή η δικασία που προωθούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ήμασταν αντίθετοι, ζητήσαμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, διότι δεν υπήρχε λόγος να μπει αυτή, να μπούμε κι εμείς μέσα σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζουμε ότι αν εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία θα φέρει και πολλά λουκέτα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, οικονομική. Βιώνουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Υπάρχουν έλλειψη προϊόντων. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αύξηση τιμών. Ας βάλουμε λίγο μέσα και την εσχροκέρδεια από τους μεγάλους, βέβαια, όχι από εμάς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι δεν βιώνουμε εύκολα πράγματα. Είναι μια δύσκολη περίοδος, η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα συνεχιστεί και το 24, ακούγοντας ότι τα επιτόκια τα οποία είναι υψηλά αυτή τη στιγμή θα διατηρηθούν και το 24. Καταλαβαίνετε ότι το εισόδημα του καθενός καταναλωτή θα περιοριστεί και άλλο και με αυτό θα έχει επιπτώσεις, βέβαια, και στην αγορά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Για να μην το βαρύνουμε, γιατί ο στόχος ήταν να έτσι προβάλλουμε την ωραία δράση που κάνετε τώρα εν ώψη γιορτών. Με αυτό λοιπόν θέλω να κλείσουμε. Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο να βρεθεί στη Χριστουγεννιάτικη Καλαμάτα, που έχει πάρα πολλές δράσεις για μικρούς και για μεγάλους, και στην κεντρική πλατεία και σε κάθε δρομάκι, στενάκι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκτός από τη δράση για την βράβευση της καλύτερης βιτρίνας, έχουμε ακόμα και την διαδικασία της κλήρωσης με πλούσια δώρα μέσα από τα καταστήματα, η οποία θα ξεκινήσει από τις 24 του μηνός περίπου μέχρι 31 του μηνός, όπου εκεί ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί μέσα από τις αποδείξεις που θα σκανάρει το QR code που έχει κάθε απόδειξη, άμεσα να βλέπει αν έχει κερδίσει. Έχουμε προσφορά και χορηγούς από όλα τα καταστήματα της Καλαμάτας με πλούσια δώρα. Οπότε είναι και μια ευκαιρία αυτή να δώσουμε ένα έμπνευσμα στον καταναλωτή να μπει στα τοπικά καταστήματα, να ψωνίσει και να κερδίσει. Άρα με τις αγορές σας κερδίζετε και δώρα στην Καλαμάτα. 2-1 λοιπόν. Και ψωνίζετε δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και μπορεί να είσαστε και τυχεροί και να κερδίσετε κι εσείς κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε πάντα εδώ στην εκπομπή μας, ώρα μεσηνίας, και πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, καθώς φαίνεται να μπαίνει η λουκέτο
το ειρηνοδικείο της Καλαμάτας, ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως τον δικηγορικό σύλλογο, τον κόσμο που έχει θέματα με τα δικαστήρια της περιοχής, ένα όμως θέμα το οποίο πήρε θέση, για το οποίο πήρε θέση και ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, που συντάσσεται βέβαια δίπλα στους δικηγόρους. Να πάμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, είναι ο κ. Κώστας Μαργέλης, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι έχει γίνει? Νομίζω ότι ήρθε σαν κεραυνός εν εθρία, που λέμε αυτό, κύριε Μαργέλη, αυτή η ανακοίνωση, ότι δηλαδή θα αλλάξει εντελώς η εικόνα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα δικαστήρια της περιοχής. Στις 23 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος και στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας το πόρισμα μιας ομάδας εργασίας που υπήρχε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δίχως οι δικηγόροι να γνωρίζουμε ποιοι αποτελούσαν τα μέλη της επιτροπής αυτής, το οποίο πόρισμα εισηγείται τη συγχωνεύση εφετείων, καταργήση πρωτοδικείων και ομογενοποίηση ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων στον πρώτο βαθμό. Συγκεκριμένα αυτό που μας αφορά εδώ για τον νομό μας είναι ότι προτείνεται η συγχώνευση του εφετείου Καλαμάτας μαζί με το εφετείο Ναυπλίου, δίχως να προσδιορίζεται πού θα είναι η έδρα του νέου εφετείου. Επίσης εισηγείται στο πόρισμα αυτό η κατάργηση του πρωτοδικείου Γηθίου και του πρωτοδικείου Κυπαρισίας και περιφερειακών ειρηνοδικείων. Συγκεκριμένα το ειρηνοδικείο Πύλου που υπάρχει στο πρωτοδικείο Καλαμάτας, πρωτοδικείο ειρηνοδικείο Πλαταμόδους που υπάγεται στο πρωτοδικείο Κυπαρισίας και ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Βιών το οποίο υπάγεται στο πρωτοδικείο Γηθίου. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δημιούργησε μια μεγάλη έκπληξη και αναστάτωση στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε κληθεί να εκφέρουμε τις απόψεις μας στο λόγο πόρισμα. Πάντως το θετικό είναι ότι στο διαβαστικό έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης αναφέρεται το λόγο πόρισμα δεν είναι δεσμευτικό για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Α, είναι ένα πόρισμα δηλαδή, το οποίο όμως μπορεί να μην το δούμε να εφαρμόζεται εν τέλει, αυτό μας λέτε. Είναι ένα πόρισμα το οποίο δεν έχει υπογραφές, δεν έχει ονόματα, δεν ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας και αναμένουμε, θέλω να σας ενημερώσω, και το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας σε σχέση με το δικαστικό χάρτη της χώρας, το οποίο τόσο γεμονό πιστεύω θα λάβουμε υπόψη μας αυτό. Για πάντως είμαστε αναστατωμένοι ο Δικηγορικός Λόγος Καλαμάτας και Παρισίας και Γηθίου και ήδη για αυτό το θέμα έχουμε κηρύξει αποχή από τα καθηκοντά μας μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου ώστε να αναδείξουμε το θέμα στους τοπικούς φορείς, να πάρουν θέση οι βουλευτές μας, τα δημοτικά συμβούλια, οι κοινωνικοί φορείς του τόπου, τα επιμελητήρια, το εργατικό κέντρο και όλοι οι άλλοι παραγωγικές μονάδες εδώ του νομού μας, ώστε να αντιδράσουμε και να πούμε ότι ούτε το εφετείο Καλαμάτας πρέπει να μείνει στη θέση του, όπως και το εφετείο Ναυπλίου πρέπει να μείνει στη θέση του και να μην γίνει καμία συγχώνευση των εφετείων. Δεδομένου ότι τα εφετεία παρέχουν δικαιοσύνη στο νομό, υπάρχει ευκολία προσβάσεως στους πολίτες στη δικαιοσύνη και εξυπηρετεί και σε κάθε περίπτωση για τους δικηγόρους, αλλά κυρίως όμως για τους πολίτες. Γιατί θεωρείτε ότι έγινε αυτό, κύριε Μαργέλη? Είναι μια προσπάθεια που γίνεται για καλυτέρευση των συνθήκων σε σχέση με την απονομή δικαιοσύνης? Γιατί βλέπουμε, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να έχουν εύκολη πρόσβαση, όπως λέτε και εσείς, πολίτες, αλλά ταλαιπωρούνται για χρόνια στα δικαστήρια μέχρι τελικά να δικαστεί η υπόθεσή τους. Να σας πω κάτι. Αν γίνουν συγχωνεύσεις των εφετείων που εισηγείται η αρμόδια επιτροπή, η ομάδα εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φανταστείτε πόσο θα σωρευτεί ύλη στο ένα εφετείο, το οποίο θα δημιουργηθεί εφετείο Ναυπλίου, εφετείο Καλαμάτας, που θα γίνει ένα εφετείο. Οι καθυστέρησεις θα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Και δυστυχώς στο πόρισμα αυτό της ομάδας εργασίας δεν υπάρχει μια αιτιολογική έκθεση που να λέει για ποιο λόγο θα γίνουν αυτά. Υπάρχει μια αυθαιρεσία σε αυτό το θέμα. Δεν μας εξηγούν ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Και θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο έχει γίνει αντίστοιχη προσπάθεια πάλι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να γίνει ανακατανομή των θέσεων και των δικαστηρίων σε επίπεδο διοικητικής δικαιοσύνης, το οποίο όμως τελικά δεν προχώρησε. Κατάλαβε η ελληνική πολιτεία ότι είναι ανέφικτο αυτό και δεν είναι λειτουργικό. Αυτό που βέβαια, όπως είπατε, αναστάτωσε τον δικηγορικό κόσμο της Καλαμάτας αλλά και ακόμα πολλών περιοχών έτσι, στην Πελοπόννησο, έρχεται να προστεθεί στο νέο φορολογικό που και αυτό να πούμε ότι έτσι ευνηδίασε τον δικηγορικό κόσμο, κύριε Μαργέλη, και για το οποίο και εσείς έχετε αντιδράσει πολύ έντονα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την προηγούμενη Πέμπτη δυστυχώς ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο, αγνοώντας την κραυγή αγωνίες των επιστημόνων, των επανελεύθερων επαγγελματιών και των δικηγόρων.
Επίσης, η κυβερνητική πλειοψηφία αγνόησε τις ενστάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για την αντισταγματικότητα των ελόγων διατάξεων. Και δυστυχώς θα το δούμε τον Ιούνιο που θα έρθουν τα καινούργια καθαριστικά. Ένα σημαντικός αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών και δικηγόρων που απασχολεί πιο πολύ θα αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της άμεσης εξόδου από το επάγγελμα, καθώς και τον κίνδυνο της παλαιοποίησής του. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ειδικά για τους νέους επαγγελματίες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους δικηγόρους. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε εσείς, κύριε Μαργέλη, σε όλα αυτά τα νέα που έρχονται ως δεδομένα πλέον για τον δικηγορικό κόσμο της περιοχής? Είπατε τώρα ότι συνεχίζετε την αποχή σας μέχρι και τις 21 του μήνα, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε και άλλες κινητοποίησεις από την πλευρά του δικηγορικού κόσμου. Ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας αλλά και η Ολομέλεια, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Σύλλογου της χώρας, έχουμε κηρύξει αποχή και για το δικαστικό χάρτη αλλά και κυρίως για το φορολογικό νομοσχέδιο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2024. Σημαντικές δίκες δεν πρόκειται να γίνουν. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, την τελειμένη απόφαση της Ολομελίας και των Δικηγορικών Συλλόγων να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισταγματικότητα του νόμου, του φορολογικού νόμου που καθερώνει τα τεκμήρια. Και ευελπιστούμε ότι τελικά θα νικήσουμε όπως νικήσαμε και την προηγούμενη φορά στο νόμο Κατρούγκαλου που κρίθηκε αντισταγματικός ο νόμος σε σχέση με τις ασφαλιστικές φορές. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτή τη φορά θα το πετύχουμε δικαστικό στην κατάληψη του νόμου αυτού. Και αν μπορούσαμε να σκεφτούμε έτσι έναν εναλλακτικό τρόπο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, το λέω αυτό βέβαια. Γνωρίζω ότι η οριζόντια έτσι, διάσταση του συγκεκριμένου φορολογικού νομοσχεδίου ήταν αυτή που έφερε κυρίως τις αντιδράσεις. Τι θα μπορούσατε να προτείνετε, ποιος θα ήταν ο τρόπος ενδεχομένως για σας προσωπικά, κύριε Μαργέλη, να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα? Είναι γεγονός ότι κάθε οριζόντιο μέτρο είναι και άδικο. Θίγονται οι συνάδελφοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ο μόνος τρόπος είναι ο εξής: έσοδα-έξοδα. Τι δηλώνει ο επαγγελματίας, τι έσοδα παίρνει, τι έσοδα δηλώνει εισπράττει από το επάγγελμά του, να δικαιολογούνται τα έξοδα τα οποία δικαιολογούνται από το επάγγελμα. Δεν υπάρχει αφορολόγητο, θυμίζω, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα προβλήματα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλα. Δεδομένου ότι έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση πολλές φορές να ανέβει το γραμμάτιο. Εμείς φορολογούμαστε δικηγόροι, ξέρετε, στην πηγή. Σε κάθε δικαστηριακή μας πράξη κόβουμε ορισμένα γραμμάτια προεισπράξεως λέγονται. Εκεί το κράτος παίρνει επιτόπου με κάθε δικαστηριακή πράξη του δικηγόρου, θα πάρει τα χρήματα που αντιστοιχούν στον ΕΦΚΑ, στην ασφάλειά μας και στο φόρο μας. Παρακαλείται φόρο στην πηγή. Θα μπορούσε άνετα η πολιτεία, αν ήθελε να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, αυτό είναι ένα πρόσχημα της πολιτείας, να αυξήσει το ποσό των γραμματείων, να το πάει κοντά στις αντικειμενικές αξίες, αυτά που πραγματικά εισπράττουμε, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Κρατάμε αυτά γιατί είναι και προτάσεις φυσικά που τις έχουμε ξανακούσει, κύριε Μαργέρη, από όλο τον κόσμο που να πω ότι έχει πληγεί έτσι από το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο. Δηλαδή και οι ελεύθεροι επαγγελματίες το ίδιο έχουν πει και οι δικηγόροι και οι ιδιοκτήτες ταξί. Δηλαδή έχουμε και εμείς καταγράψει πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους σε σχέση με αυτό. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία δεν ακούει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλει να τους οδηγήσει σε βία έξοδο από τη χώρα. Φαίνεται ότι είμαστε μεγάλος αριθμός και θέλει οπωσδήποτε να μας οδηγήσει έξοδο από το επάγγελμά μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε και μακάρι, όπως είπατε και εσείς, το πόρισμα τουλάχιστον που αφορά την αλλαγή έτσι, στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων της περιοχής να μην εφαρμοστεί, γιατί θα έχουμε πραγματικά μεγάλες αναταράξεις στον κόσμο έτσι, που μας παρακολουθεί, αλλά και στον δικηγορικό σύλλογο της περιοχής σας. Είναι απόφαση όλη τη Ολομέλεια και όλων των δικηγορικών συλλόγων ότι το πρόσβαση σε ό,τι αφορά τα εφετεία και τα σε επίπεδο πρωτοδικείων δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα εφαρμοστεί. Ανησυχούμε βέβαια, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και σε εγρήγορση. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τώρα στην ώρα Μεσσηνίας μια γυναίκα η οποία αγαπάει πάρα πολύ τις κούκλες και το θέατρο. Είναι πρόεδρος της πειραματικής σκηνής Καλαμάτας και κάθε χρόνο σκέφτεται νέες ιδέες για να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στις γιορτές με έναν διαφορετικό τρόπο. Με το να φτιάξουν τη δική τους κούκλα, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν. Είναι η κυρία Λέτα Πετρουλάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην ώρα Μεσσηνίας.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ήσασταν, κυρία Πετρουλάκη, πριν από λίγες μέρες στην πλατεία της Καλαμάτας και βασικά καλέσατε τα μικρά παιδιά να φτιάξουν τη δικιά τους κούκλα. Με αυτόν τον τρόπο η πειραματική σκηνή γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Με αυτό που ξέρει καλύτερα, με το να φτιάχνει κούκλες. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να δημιουργούν με τα χέρια τους. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος μέσα από τη δημιουργία ανακαλύπτει πολλά ταλέντα, ανακαλύπτει τον εαυτό του, αισθάνεται τη μεγάλη χαρά της δημιουργίας και θέλει με αυτό να περάσει τα παιδιά. Προχθές την Κυριακή, στις 10 του μήνα, 11 με 1, είχαμε οργανώσει ένα εργαστήρι μιας γιορτινής κούκλας που μπορεί να γίνει και ένα στολίδι στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για 80 παιδιά. Είχαμε κάνει μια προετοιμασία με όλα τα μέλη του ΔΣ, περίπου μια εβδομάδα, γιατί έπρεπε να φτιάξουμε έτοιμο το φόρμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί όλα να γίνουν μέσα στο εργαστήριο όταν είναι μόνο για λίγο. Τα μαλάκια, το κεφάλι, όλα ό,τι χρειάζεται να οργανώσει και να δείξει μια κούκλα. Ήταν τέτοια η προσέλευση που το 80, η προετοιμασία για 80 παιδιά ήταν πολύ λίγη. Θα μπορούσαμε να έχουμε και πάνω από 150 ετοιμασίες δηλαδή, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε, ένα εργαστήρι εκπαιδευτικό που έγινε στα πλαίσια του καλέσματος που είχαμε από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, να συμμετέχουμε με μια δράση σαν πειραματική. Και η πειραματική σκηνή, καταλαβαίνετε τώρα και 33 χρόνια, είναι ένα σύλλογος πάρα πολύ δραστήριος, ασχολείται κυρίως με παιδιά και όχι μόνο. Γιατί φέτος έχουμε πάρα πολλά τμήματα και για παιδάκια από 4 έως 12 με θεατρικό παιχνίδι και για μαθητές γυμνασίων και ηλικίων και για φοιτητές θεατρική ομάδα, αλλά και για ενήλικες θεατρικό παιχνίδι, γιατί και εμείς το έχουμε ανάγκη πολλές φορές να ασχοληθούμε με το θέατρο και με την άσκηση. Μετά από το φεστιβάλ λοιπόν που κάναμε 9 μέρες τον Οκτώβρη, που είχε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και πήραν μέρος ομάδες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, αρχίσαμε, δεν ξεκουραστήκαμε, δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε, συνεχίσαμε και με το εκπαιδευτικό μέρος, με εργαστήρια, κάναμε κούκλες και με τα μικρά και με ενήλικες, ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για τα μέλη που θα κόψουμε την πίτα μας τώρα αρχές Γενάρη, και αρχίσαμε και όλη η λειτουργία όλων των θεατρικών ομάδων, η καθεμία χωριστά, για να ετοιμάσει μια θεατρική παράσταση. Οπότε δεν σταματάτε καθόλου, κυρία Πετρουλάκη. Δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό μας δίνει και χαρά, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, χτες, τη Δευτέρα, ήταν η Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κάναμε μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση και την αφιερώσαμε σε ένα σημαντικό παιδαγωγό, ένα Πολωνό που ήταν γιατρός και παιδαγωγός, που συνέταξε και την χάρτα για τα δικαιώματα του παιδιού. Μιλήσαμε για την Άλκη Ζέη 100 χρόνια μετά τη γέννησή της και για το έργο που θα ανεβάσει στην πειραματική σκηνή στις 4 Ιανουαρίου, που ο τίτλος είναι «Ο Ματίας ο Πρώτος» και έχει ένα υπότιτλο πολύ πολύ σημαντικό που λέει «Τα παιδιά στην εξουσία, η μεγάλη στα σχολεία». Αυτό, το έργο αυτό είναι και προφητικό, κυρία Πετρουλάκη. Νομίζω ότι αυτό, αυτό αγκαλιάζει την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και κανονικά αυτό έπρεπε να είναι ο τίτλος του έργου. Ο υπότιτλος είναι το μεγάλο νόημα. Και είναι το συνδετικός κρίκος μεταξύ του Γιάννου Σκόρτζακ και της Άλκη Ζέη. Γιατί είναι ένα βιβλίο που το έχει γράψει αυτός, παράλληλα με πάρα πολλά παιδαγωγικά άλλα βιβλία που έχει γράψει, όπως το παιδί της αστικής οικογένειας, το παιδί της φτωχής οικογένειας, πώς πρέπει να αγαπάμε το παιδί και ένα σωρό άλλα πάνω στα οποία βασίζεται και η παιδαγωγική, ας πούμε, πολλών ανθρώπων και επιστημόνων που ασχολούνται με αυτό. Αυτός έγινε στο μυθιστόρημα για παιδιά. Η θεατρική, η Άλκη Ζέη, το έκανε θεατρική διασκευή και η πειραματική σκηνή το ανεβάζει αρχές Ιανουαρίου. Η Άλκη Ζέη το είχε κάνει θεατρική διασκευή για να το ανεβάσει η Ξένια Καλογεροπούλου που το είχε ζητήσει τότε. Και εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Θα το ανεβάσουμε με τα παιδιά 4 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Όμως, παράλληλα, στις 20 του μήνα, Δεκεμβρίου, ετοιμάζουμε μια όμορφη γιορτή παραμυθένια με χριστουγεννιάτικα παραμύθια από ένα βιβλίο που έχω γράψει εγώ
τότε στην περίοδο της πανδημίας, της καραντίνας, γιατί είχα 8 μήνες να δω τα εγγόνια μου και έγραψε μια συλλογή από παραμύθια και τα επικοινωνούσα με τα εγγόνια μου βασικά. Πώς τα, λέγατε τα παραμύθια τότε, κυρία Πετρουλάκη, από το... Ο τίτλος είναι «Ο ερωτευμένος Μπακακίνος και άλλα παραμύθια». Είναι αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βεβαίως φαίνεται. Νάτος. Ο Βάτραχος. Έτσι. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και δύο χριστουγεννιάτικα παραμύθια που ήδη τα διάβασα και τους άρεσαν πάρα πολύ στα παιδιά του από το θεατρικό παιχνίδι. Γιατί τότε περάσαμε και Χριστούγεννα μέσα στην πανδημία, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν αυτό, θα κάνουμε μια αφήγηση παραμυθιών για τα παιδιά και θα έχουμε και μια μικρή έκθεση με κούκλες θεατρικές και πάνινες παιχνίδια κούκλες για τα παιδιά. Στη συνέχεια, 23 του μήνα, πάλι σε συνεργασία με το Σύλλογο Εστίασης, αυτοί θα κάνουν μια μεγάλη παρέλαση, γιατί θυμούνται τις παρελάσεις που κάνουμε εμείς στο πλαίσιο των φεστιβάλ του κουκλοθέατρου που κάνουμε, που συμμετέχει πολλοί κόσμος κλπ. Και έχουμε μια μεγάλη συλλογή με κούκλες μεγάλες, γιγαντόκουκλες. Σαν αυτές που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, κυρία Πετρουλάκη, αυτές τις μεγάλες που μπορείτε να τις κουνήσετε κιόλας που παίζετε με αυτές και κουκλοθέατρο. Αυτές είναι κούκλες από παραστάσεις του Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου. Ναι, ναι. Όμως, αν θα βρείτε εκεί που λέει παρέλαση, θα βρείτε πολλές μεγάλες κούκλες, γιγαντόκουκλες, άλλες κούκλες που μπαίνει μέσα ο κουκλοπαίκτης. Και φαίνεται μια τεράστια κούκλα, άλλες που τις κρατάνε στο χέρι. Αυτές θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα πολλά στην παρέλαση που θα κάνει ο Σύλλογος Εστίασης, που εμείς συμμετέχουμε και τους δίνουμε όλο το υλικό που πότε, έχουμε. Πότε είναι αυτή η παρέλαση, κυρία Πετρουλάκη, πότε? 23 Δεκέμβρη θα γίνει. 23 Δεκέμβρη. Έτσι. Μετά πειρατοδός ετοιμαζόμαστε για την παράσταση, που θα είναι 4 Ιανουαρίου και έχουμε συνέχεια. Γιατί μετά έχουμε άλλη παράσταση τον Απρίλιο από τους φοιτητές κλπ. Λοιπόν, κυρία Πετρουλάκη, πρέπει να έρθουμε και να μας δείξετε από κοντά πώς να φτιάχνουμε τη δικιά μας κούκλα. Δηλαδή, αν τώρα βλέπουμε εδώ το εργαστήριο που φτιάχνουν τα παιδιά και μπορώ να σκεφτώ έτσι ότι όλα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ήρθαν και έφτιαξαν το δικό του στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φανταστείτε αυτό να το κάναμε στο σπίτι με τα παιδιά μας. Τι χαρά δίνει τώρα μέσα στις γιορτές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί η χαρά που νιώθουν και τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά τέτοια εκπαιδευτικά εργαστήρια και για ενήλικες και κούκλες και κάποιες μαμάδες και γιαγιάδες έχουν φτιάξει πάνω από 100 κούκλες που τις κάνουν δώρο στα παιδιά. Βέβαια. Το καλύτερο δώρο. Να μια ωραία ευκαιρία δώρο Χριστουγέννου να το φτιάξετε εσείς, κυρίες και κύριοι, το δώρο. Να φτιάξετε μια κούκλα για το εγγόνι σας, για κάποιον έτσι που αγαπάτε και θέλετε να το κάνετε δώρο. Αυτό ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί άλλο να το φτιάξεις εσύ το δώρο και άλλο να το αγοράσεις και να το κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το χαίρεσαι εσύ και νιώθεις και μια εσωτερική ικανοποίηση ότι μπορείς να είσαι χρήσιμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για όλους μας. Αυτό, λοιπόν, πιστεύω, κυρία Πετρουλάκη, ότι είσαστε η πιο γλυκιά γιαγιά. Δηλαδή, εντάξει, και κούκλες φτιάχνετε και παραμύθια φτιάχνετε από την αρχή και όλα τα παιδιά σας λατρεύουν. Ό,τι μπορούμε. Πραγματικά, αισθάνομαι πάρα πολύ και τη νιώθω αυτή την αγάπη. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Να είστε καλά. Μακάρι να είχαμε όλοι έτσι μια γιαγιά σαν και εσάς, γλυκιά και δημιουργική. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να περάσει καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και όλα τα παιδάκια να νιώθουν χαρά μέσα τους. Ιδιαίτερα αυτά που υποφέρουν, γιατί υπάρχουν και παιδιά που υποφέρουν και δεν έχουν όλη την άνεση που έχουν κάποια άλλα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί στην πειραματική σκηνή να προσφέρουμε μέσα από τον πολιτισμό, το θέατρο, τις τέχνες, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και ό,τι μπορούμε και άλλα, όλες τις δράσεις που κάνουμε, να προσφέρουμε λίγη χαρά σε όλους. Και μικρούς και μεγάλους. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πετρουλάκη. Καλή συνέχεια να σε ευχηθούμε. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πάντα με χαμόγελο και ωραία δώρα. Ωραίες δράσεις όπως αυτές που κάνετε στην πειραματική σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, αντεύχομαι όλα τα καλά. Κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια εβδομάδα η ώρα Μεσσηνίας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και αυτή την Τρίτη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη στις 9 η ώρα ακριβώς. Γεια σας.